14 λεπτά αγώνα, Ηρακλής Ολυμπιακός 0-0 και ο Δανιήλ Παπαδόπουλος στο φάουλ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Αποστολάκη, Γιωβάνοβιτς χάνει το κοντρόλ και από πολύ μακριά θα γίνει το λάθος, θα γυρίσει ο Τουτζιάρης και έχουμε κόρνερ. Παπαδόπουλος πίσω, πάει να γίνει το λάθος, πέφτει πάνω στον πλήτσι. Διαδραματίζονται επεισόδια και στον χώρο των επισήμων, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Αργύρης Αλιαρέλης. Ο κύριος Αλιαρέλης που απομακρύνεται από το χώρο των επισήμων και προφανώς θα δει τον αγώνα από κάποιο άλλο χώρο. Και τώρα τα ΜΑΤ ετοιμάζουν τη δική τους αντεπίθεση. Ο Μπονόβα στο φάουλ. Κεφαλιά που γίνεται από τον Ηλιάδη πάνω από τα δοκάρια του Ταλικριάδη. Η κεφαλιά που προσπαθεί να κάνει ο Τουτζιάρης, επέμβαση και μπλοκάρει τελικά ο Ταλικριάδης. Ο Γιωβάνοβιτς στο κόρνερ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Ηλιάδη, νέα κεφαλιά του Δημόπουλου. Προσπαθεί μέσα στην περιοχή του Τουτζιάρης. Κοντράρει τελικά και αποκρούει ο Ταλικριάδης εντυπωσιακά. Μια ευχάριστη έκπληξη στο Καφτατζόγλιο. Ένα παλιό γνώριμο, ο Τάις Λίμπρεξ μαζί μα. Γιατί μαζί μα, Τάις? Εγώ έχουμε λίγο, τώρα λίγο ρεπό. Δεν θα έχουμε παιχνίδια και τώρα έχουμε το χρόνο να είμαστε εδώ. Και βλέπουμε λίγο το ποδόσφαιρο και έχουμε φίλους στην Ελλάδα και έχουμε δύο λόγια εδώ. Οπότε σκέφτεστε να ξανάρθετε κάποτε στην Ελλάδα? Μη λες ποτέ, ποτέ, αλλά τώρα έχουμε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και μετά θα δούμε. Οι εντυπώσεις σας από την Ελλάδα, αυτά που έχετε να διηγήσετε στους φίλους σας στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, ποιες είναι? Εγώ πιστεύω τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα τίτλο στην Ιταλία. Δεν κατάλαβα την ερώτησή μου. Τι διηγήσετε στους φίλους σας στην Ολλανδία, τι λέτε για την Ελλάδα, ότι έχει καλό ποδόσφαιρο, ότι έχει σωστό ποδόσφαιρο? Καλό ποδόσφαιρο νομίζω δεν έχουμε στην Ελλάδα τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά νομίζω με όλα τα νεύρα μέσα στα ΗΠΑ δεν μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Από το παιχνίδι που βλέπετε? Δεν είναι πολλά πράγματα και νομίζω το δεύτερο μήχο έχουμε καλό ποδόσφαιρο. Κύριε Λίμπρεχτ, κάποια στιγμή πιστεύουν κάποιοι φίλοι σας ότι θα έρθετε στην Ελλάδα. Εσείς μας λέτε ποτέ, μην πεις ποτέ. Αλλά η Εθνική Ολλανδία ήταν μια πρόκληση για σας σίγουρα, έτσι δεν είναι? Η ομάδα πάει καλά και έχουμε καλά αποτελέσματα. Είμαι ευχαριστημένος με τα παιδιά
και νομίζω υπάρχει ευκαιρία, θα μείνω στην Ολλανδία. Τα ελληνικά πώς δεν τα ξεχνάτε? Όχι, έχουμε πολλούς φίλους στην Ελλάδα και σας αγαπάω. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μία αλλαγή. Τη θέση του Τάσου Μητρόπουλου πήρε ο Καλογερόπουλος και το περιβραχιόνιο του αρχηγού φοράει τώρα ο Νίκος Αναστόπουλος. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε το ισόπαλο 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Γιώργος Παπαδόπουλος. Ενώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Αργύρης Αλιαρέλης, που πριν λίγο είχε αποχωρήσει από το γήπεδο, εισέρχεται και πάλι και θα κατευθυνθεί προς το χώρο. Ενώ γίνεται μια προσπάθεια τώρα από τον Γιωβάνοβιτς στο σούτ, αποκρούει μόλις ο Ταλικριάδης. Η προσπάθεια που γίνεται από τον Μπονόβα που δίνει στον Τουτζιάρη, μόνος του αυτός γυρίζει την μπάρα προς τον Δημόπουλο και αυτή καταλήγει κόρνερ. Το 0-0 στο Καφτατζόγλιο παραμένει, ο Γιωβάνοβιτς στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Βακαλόπουλο, η μπάλα είναι out. Ενώ ο Ταλικριάδης ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Δελιγιάννης για τον Λευκόπουλο. Και πάλι Δελιγιάννης. Δημόπουλος. Γυρίζει για τον Τουτζιάρη. Κεφαλιά από τον Μπαχατουρίδη, βγαίνει ο Ταλικριάδης, μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Και πάλι Γιώργος Παπαδόπουλος. Να μια ευκαιρία για αντεπίθεση του Ηρακλή. Δημόπουλος θα χάσει όμως την μπάλα. Γιωβάνοβιτς. Για τον Τουτζιάρη που είναι σε πολύ καλή θέση, επιχειρεί το πλασέ. Στην καινή εστία θα διώξει ο Μαυρομάτης. Γυρίζει ο Καλογερόπουλος στα χέρια του Γκιζέλη. Μαυρομάτης. Και πάλι Δρακόπουλος. Κόβει ο Γιώργος Παπαδόπουλος και δίνει για τον Αναστασιάδη. Του Τζιάρης τώρα. Στον Δημόπουλο που είναι σε πολύ καλή θέση. Πλασάρι ο Καλυφριάδης με τα πόδια και πάλι Δημόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία στο 71. Επιμένει ο Ηρακλής με τον Δελιγιάννη που επιχειρεί ένα απευθείας σουτ άστοχο. Κεφαλιά από τον Βακαλόπουλο μπροστά από τον Καλογερόπουλο. Προωθεί απλώς την μπάλα ο Γιωβάνοβιτς χωρίς να βλέπει. Ελέγχει ο πολύ καλός Παχατουρίδης. Ντέταρη. Και τώρα Μαυρομάτης. Αλλάζει την μπάλα ο Ντέταρη. Η προσπάθεια είναι του Αναστόπουλου. Παίζεται λέει ο κύριος Μπίκας. Αναστόπουλος σε πολύ καλή θέση απέναντι στον Κιζέλη. Πλασάρι πάνω από τα δοκάρια. Να μια ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη που δημιουργεί. Αναστόπουλος. Για τον Τσιαντάκη που δεν ήταν σε θέση offside όπως δείχνει ο επόπτης. Ο Τσιαντάκης κρατιέται όρθιος. Δίνει για τον Ντέταρη. Ο Ούγγρος σε πολύ καλή θέση για τον Δρακόπουλο, αλλά έχει προηγηθεί σε θέση offside ο Αναστόπουλος ή ο Καλογερόπουλος. Λευκόπουλος. Αναστασιάδης που πιέζεται από τον Αποστολάκη. Έχουμε φάουλ για τον Ηρακλή. Αναστασιάδης. Επιχειρεί τη σέντρα για το κεφάλι του Δημόπουλου που αυτή τη φορά πιάνει την κεφαλιά. Αλλά μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Ήταν η πρώτη κεφαλιά που πήρε ο Δημόπουλος από τον Τσαλουχίδη. Ντέταρη. Για τον Καλογερόπουλο και αυτός για τον Αναστόπουλο. Πατάει την μπάλα για τον Ντέταρη ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Γιωβάνοβιτς τώρα. Με αντίπαλο τον Δρακόπουλο. Δεν περνάει μπάλα. Γιώργος Παπαδόπουλος.
Ο Ντέταρης στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ηρακλής έχει ανοιχτεί. Στην προσπάθειά του να σημειώσει αυτό στο γκολ. Κοντράριο Ηλιάδης με τον Δρακόπουλο. Ο Γιωβάνοβης θέλει να ξεφύγει από τον Μπαχατουρίδη. Φάουλ για τον Ηρακλή. Ο Δημόπουλος αντιμέτωπος με τον Τζαλουχίδη. Τελικά βγαίνει πλάγιο out και η μπάλα και ο Δημόπουλος. Ηλιάδης. Και πάλι Λευκόπουλος. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Τουτζιάρη. Το 1-2 υποδειγματικά θα έλεγα. Ο Τουτζιάρης γλιστράει την τελευταία στιγμή. Την τελευταία και κρίσιμη στιγμή. Να ο Αναστόπουλος στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος κάνει πολλές δρίπλες. Βακαλόπουλος για τον Γιωβάνοβιτς. Με συγχωρείτε, για τον Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης δεν μπορεί να περάσει. Η παλιά είναι για τον Τέταρη. Ο Τέταρης σε πολύ καλή θέση μπροστά από τον Λευκόπουλο. Επέμβαση από τον Λευκόπουλο και η μπάλα στα χέρια του Γκιζέλη. Αποστολάκης, Τσιαντάκης και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση να κυνηγήσουν τον γκολ. Αφήνει ο Ναστόπουλος. Ηλιάδης για τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιουγκοσλάβος θέλει να δώσει το Τουτζιάρη που είναι κλεισμένος από τον Καραταΐδη. Δρακόπουλος. Ο Δρακόπουλος ανοίγει πολύ την μπάλα. Δίνει το δικαίωμα στον Κιζέλη να βγει και να μπλοκάρει. Γιώργος Παπαδόπουλος. Τουτζιάρης. Επέμβαση από τον Καραταΐδη. Και έχουμε ένα πλάγιο. Ενώ δεν ξέρω προς τι ο διαξυφισμός του Τζιάρη Καραταΐδη. Ναι, επέμβαση του Καραταΐδη. Γιωβάνοβιτς. Βακαλόπουλος. Γιώργος Παπαδόπουλος και πάλι Γιωβάνοβιτς, που εκεί που του δίνουν την μπάλα δεν ξέρει τι να την κάνει. Έχουμε τώρα ένα φάουλ. Ενώ ο διαξυφισμός συνεχίζεται ανάμεσα στους δύο προσωπικούς αντιπάλους, τον Τουτζιάρη και τον Καραταΐδη, τους καλεί εκεί ο κύριος Μπίκας. Ο Ηρακλής είχε ένα εκρηκτικό ξέσπασμα 20 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ξέσπασμα που δεν απέδωσε. Üdvözlöm a sajtó tisztelt képviselőit. Örülök, hogy ilyen szép számmal vannak. A mérkőzés a következőt tudom elmondani. Ismeretes az Oxer mérkőzés előtt vagyunk. Βρισκόμαστε εμείς πριν τον αγώνα της ΟΣΕΡ. Ο τέρβιγμπεν σερεπέλτ. Ο σκοπός μας ήταν ότι πόντο κέτ βαϊ πόντο τβίσουν κέλ ως Ηρακλής Πάιαρο. Ή βαθμούς ή το λάιστο ένα βαθμό να πάρουμε από τον Ηρακλή. Νομίζω. Βίδα καζίς μπρολ, η αλέσσα της γάζοτ. Αμυντικά έπαιξε άριστα. Ίσο πάει αλάτε. Όπως είδαμε το παιχνίδι στον αγώνα. Ουγγερζαμό. Η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Όνο. Η ομάδα εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι αίτητη. Ezért mindenféleképpen dicséret érdemli. Και γι' αυτό συγχαρητήρια μου csapatot. Στην ομάδα μου. Nagyon sportszerű, korrekt mérkőzést vívtunk. Ήταν πολύ καθαρός ίσιος αγώνας. Ugyan fölényben játszott az Ηρακλής csapata. Μπορούμε να πούμε ότι μας δρούμοξε ο Ηρακλής. Részünkről tudatosan engedtük át a félpályát. Αλλά εμείς πολύ μυαλωμένα το θέλαμε και αφήσαμε το μεσαίο γήπεδο στον Ηρακλή να παίξει. Ezért ebből a tactikából az következik, hogy milyen kicsit túlságosan is a kapunk elé vissza. Η
τακτική μας ήταν τέτοια που θα μαζευτούμε, θα τραβηχτούμε πίσω προς το τέρμα μας. Πολλούς φιλάθλους. Αν οι φιλάθλοι του Ηρακλή θα ήταν τόσο εντάξει όσο και η ομάδα τους, akkor biztos, hogy kellemesebb emlékekkel távoztunk volna innen a szalonikból. Σίγουρα θα είχαν πιο καλές αναμνήσεις, αλλά και όλοι μας θα φεύγαμε με χαρά από εδώ. Προσέμε σε πάνω. Σε ευχαριστώ. Μητροπούλος Μιέρτσερη, αλτέλα. Μητροπούλος, ο Καπούσσαλ τότε. Μητροπούλος είχε χτυπήσει με το τέρμα το δίλακα του Ηρακλή και γι' αυτό τραυματίστηκε και αναγκαστήκαμε να τον αλλάξει. Ζήτησε να γίνει η αλλαγή. Como es ir lesa. Ella lo era megnem lehet vá. Kibe barakanate mi erotisi ki opino la patu Λυπάμαι πολύ σήμερα. For myself. Για τον εαυτό μου. For my players. Για τους παίκτες μου. For you. Για σας. For our public. Για τον κόσμο μας. Because of all my heart and my players' heart, we wanted to win. Γιατί με όλη μας την καρδιά, τη δικιά μας καρδιά και των παίκτων μου την καρδιά, θέλαμε να κερδίσουμε. All the week we have been prepared to win this game. Όλη την εβδομάδα προετοιμαζόμασταν για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. The players wanted to win for Thessaloniki against Athens. Οι παίκτες θέλαν να νικήσουν για τη Θεσσαλονίκη ανάντια στην Αθήνα, να κερδίσει τη Θεσσαλονίκη την Αθήνα. We did everything right. We did everything right. Κάναμε όλα σωστά. Without we'd make no goals. Without to make goals. Χωρίς να κάνουμε goal. We pressed them. Τους πρεσάραμε. The place was running very good. Το τρέξιμο στο παιχνίδι ήταν πολύ καλό. They played very hard. Παίξανε πολύ σκληρά, δυνατά. I cannot say nothing against my players over that. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες μου που κάναν αυτό το πράγμα. But of course I am a little sorry. Why funny then he can do three goals. Αλλά είμαι λίγο, λυπάμαι λίγο γιατί ο Φάνης. Φάνης, ναι. Ο Φάνης δεν έκανε 2-3 γκολ. And Φανάση could do one. Και ο Φανάης επίσης μπορούσε να κάνει ένα. And today it's very important to be clever in the area. Και είναι πολύ, δετού. In the area. In Megale, can you repeat it from the beginning? It's important to be clever in. Είναι πολύ σπουδαίο να είσαι έξυπνος μέσα στη μεγάλη περιοχή, να ενεργείς έξυπνα. It depends that we are a little nervous too. Εξαρτάται και ήμασταν λίγο νευρικοί επίσης. But I am a little sorry. Αλλά λυπάμαι λίγο. Πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είχαμε προειδοποιήσει την αστυνομία ότι φοβόμαστε πάρα πολύ στο παιχνίδι αυτό ότι θα γίνουν επεισόδια μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στο Καραϊσκάκι. Αποτέλεσμα ήταν, είδατε ο αγανακτισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σπάσανε τα κάγκελα. Προσπαθήσανε να πλησιάσουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αλλά δεν τα καταφέρανε. Με την αποχώρησή του ηρεμήσανε τα πνεύματα και επανήλθε ο πρόεδρος πάλι στη θέση του. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση τιμωρία του Ηρακλή? Δεν νομίζω, γιατί ο επίσημος Ηρακλής δεν έκανε τίποτα. Εσείς κύριε Πρόεδρε, που είστε και το θύμα της σημερινής υπόθεσης. Καταρχάς,
Εγώ θα μου επιτρέψει ο κύριος Θεοδωρίδης να κάνω καταρχάς μια τοποθέτηση του επισήμου Ολυμπιακού το πώς φέρεται στους προέδρους που έρχονται στο Καραϊσκάκι. Οποιοδήποτε πρόεδρος έρχεται στο Καραϊσκάκι, τον επέρνω δίπλα μου, αγκαλιά με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου και τον προστατεύω. Ο κύριος Θεοδωρίδης είχε εξαφανιστεί σήμερα, δεν τον έβρισκα, ούτε τον είδα πουθενά. Τώρα φανερώθηκε. Πώς πήραν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι. Ιδιαίτεροι λόγοι να ρωτήσει τον κύριο Θεοδωρίδη. Βεβαίως να με ρωτήσει. Όταν θα πάω στον κύριο Καραϊσκάκι και θα δω την φιλοξενία του Σαλιαρέλη, αν πράγματι είναι έτσι, θα το ζητήσω συγγνώμη. Εγώ όσες φορές πήγα, γιατί ο κύριος Σαλιαρέλης είναι πρόεδρος μιας χρονιάς, εγώ είμαι 9 χρόνια πρόεδρος. Λοιπόν, όσες φορές πήγα, δεν έτυχε ποτέ να μου πάρει κανένας πρόεδρος του Ολυμπιακού να με καθίσει δίπλα του. Θα τύχει φέτος. Μακάρι, νομίζω. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Θεοδωρίδη, και μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Κάθε άλλο ό,τι έχετε να πείτε, θα τα πείτε. Ο κύριος Θεοδωρίδης, βέβαια, δεν είδε τα ξύλα, τις πέτρες, τους λωστούς, τα φτισήματα, τα σπροξήματα, τα χτυπήματα δύο από τους συνοδούς μου. Τα είδε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει γιατί. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, αυτά δεν τα είδε. Είδε ό,τι του συνέβη. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι έγιναν επεισόδια εις βάρος σας. Αμήτη άλλο. Όχι, μην θέλετε να κάνουμε διάλογο, να κάνουμε διάλογο. Εδώ ήρθαμε να πούμε αυτά που λέτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Στερούνται σοβαρό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σοβαρός. Εγώ όμως λέω τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε, η αστυνομία είναι εδώ. Εδώ είναι υπεύθυνη η αστυνομία. Τα είδε. Τα ξύλα που χτυπήσαν τα είδε. Ποιοι τα κάναν τα ψηφία. Μα επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Όμως, επίσημος Ηρακλής είπε ότι ήταν η φύρα του ΠΑΟΚ. Εσείς το δέχεστε? Αν ήταν του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή, αυτό το ξέρει ο κύριος Θεοδωρίδης. Εγώ ξέρω και λέω αυτά που είδα και αυτά που συνέβησαν. Όμως θα ήθελα αυτά τα επεισόδια, εάν τα είχαν κάνει, αν ήταν ο παδί του ΠΑΟΚ, ο κύριος Παλιοκώστας, ο αθλητικός δικαστής που μας δίκαζε χθες, να τα λάβει αυτά υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο.